Καλησπέρα σε όλους, Στράτος εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα, όπως θα δείτε και μόνοι σας, θα παίξουμε GTA RP για ακόμα ένα επεισόδιο μέσα στην ίδια εβδομάδα. Δηλαδή, επιστρέφουμε στα παλιά. Και συγκεκριμένα, θα έχουμε GTA RP επεισόδια Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή. Αυτό, από εδώ και πέρα, μέχρι τέλος του 21 θα είναι must. Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή το πρόγραμμα και τις άλλες μέρες διάφορα βιντεάκια που ανεβαίνουν καθημερινά στο κανάλι, διάφορες σειρές που ανεβαίνουν εβδομαδιαία επεισόδια. Και μπορεί να αρχίσει και κάτι καινούργιο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει. Άμα είστε καινούργιοι, να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι μου, γιατί κάτι μπορεί να βρείτε να σας αρέσει εκτός από GTA RP και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποίηση. Σήμερα θα γίνει ένα τρελό σκηνικό. Αυτό το σκηνικό εγώ δεν το ήξερα. Σε συγκεκριμένα τα δύο μέλη που ήταν εκεί, στο τέλος καταλάβετε τι έγινε. Εγώ συγκλονίστηκα στο τέλος, δεν το περίμενα, αλλά βγήκε το roleplay. Θα το δείτε. Άμα θέλετε να στηρίξετε λίγο παραπάνω, αφήστε ένα like να φτάσουμε τα 1000 like για το σημερινό επεισόδιο. Έχω βάλει ψηλούς στόχους και πιστεύω θα το φτάσουμε 1000 like για το σημερινό επεισόδιο, γιατί είναι φωτιά. Πάμε στο χορηγό του βίντεο και μετά τα λέμε στο τέλος εμείς. Το σημερινό επεισόδιο είναι σε συνεργασία με την Enemba. Η Enemba είναι ένα site όπου μπορεί να βρει διάφορα κλειδιά σε πολύ καλές τιμές για διάφορα ψηφιακά προϊόντα. Υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα που μπορείς να εξαργυρώσεις στο site τους. Υπάρχουν εκατοντάδες παιχνίδια σε πολύ καλές τιμές. Μέσα σε αυτά είναι και το GTA RP. Σε μόλις 10 ευρώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό Unboxers όπως σας τον έχω γράψει εδώ πέρα και να πάρετε μια επιπλέον εκπτωσούλα. 3%. Μικρή είναι, αλλά είναι μια έκπτωση. Επίσης, άμα κάνετε εγγραφή με το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, θα πάρετε και ένα ευρώ bonus για την πρώτη αγορά σας. Δεξιά μου και αριστερά μου έχω δύο παρόμοφους bodyguards. Από δεξιά μου είναι ο Αβραάμ. Έλα, πες μια καλησπέρα, μην τρέπεσαι. Καλησπέρα κύριε Σιν. Άγιες. Καλησπέρα ρε μπρο. Τι λέει? Και σκάσε ρε μπρο του να παρουσιάσω και τον άλλον. Αριστερά σας ήμουνα πριν, να ξέρετε. Όχι δεξιά σας. Εντάξει ρε μπρο. Και από την άλλη τέλος πάντων έχουμε τον άλλο bodyguard, τον κύριο Αερίδη. Γεια σου boss. Καλησπέρα. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έτοιμοι πιστεύω. Οι fans μου μας περιμένουν. Για πάμε να δούμε τι έχεις. Πάμε να τους συναντήσουμε. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε καμιά βόλτα στην πόλη. Ωραία. Εδώ δικό σου το σπιτάκι αφεντικό. Ναι ρε μπρο, πιανού άλλο να είναι το σπίτι, δεν βλέπεις εδώ πέρα πισίνες, βίλα, εδώ πέρα χαμός, 5 ρόφους είναι το σπίτι. Τι λάπτοπ, τι λάπτοπ να την βάλεις μέσα. Πίσω κάθεσαι κανονικά, αλλά κάθεσαι μπροστά. Όχι, όχι ρε μπρο, πίσω κάθομαι. Πίσω, για να είναι μπράβη σου. Άγια σου. Έλα μπες μπος, πάμε. Μπέκα. Ωραία αφεντικό, σε ποιο μαγαζί παίζει σήμερα, πού πάω τώρα, τι κάνω. Λοιπόν κοίταξε, να δούμε αν έκανε ανοιχτό μαγαζί της πόλης. Γιατί πεινάω ρε μπρο, πάρα πολύ ρε μπρο. Ενισχύει μπος κι εγώ. Κι εγώ πεινάω αφεντικό. Κάτσε να γράψω, σύμπωση ένα tweet, στο Twitter ένα μήνυμα. Να ρωτήσουμε αν έκανε μαγαζί ανοιχτό. Εδώ τι είναι ρε Αερίδη, μπροστά. Τι, εδώ είναι δημοτικό σχολείο. Πω. Σποδάζουν κάτι παιδιά, αλλά εντάξει. Κατάλαβα. Ελπίζω να μην πάρουν τον δρόμο του αφεντικού πίσω. Λες. Μην ακολουθήσουν το μονοπάτι του, δεν ξέρω. Αφεντικό βάλε ζώνη, θα το πατήσω παραπάνω γιατί. Έβαλα. Βιαζόμαστε. Έβαλα και έγραψα και το tweet. Για ωραία. Να αφεντικό, έγραψε εσύ το tweet. Αβραάμ, τι σου έχω πει, ρε. Εσύ θα γράφεις για το αφεντικό. Ήθελε να κάνει ένα ιδιωτικό. Ότι είναι ο αυθεντικός, καταλαβαίνεις. Γιατί άμα το έγραφα εγώ, ρε Ρίδι. Θα έρθουν πολλοί cloud chasers όμως. Δεν πειράζει. Ψόφα σου λέει αφεντικό ένας. Λοιπόν, αέρο, θέλω μετά αφού φάμε να πάμε στον Παναμά. Ποιο να πάω. Πού? Στον Παναμά. Αφεντικό, πριν πάμε στον Παναμά να το σκοτώσουμε τον άλλον, το μαγκί τη φικτοχέρι. Τον Αβραάμ, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τι να σου πω, bro. Όχι ο Αβραάμ, ρε αφεντικό. Ο σφιχτοκέρι σου είπε ψόφα. Κοίτα στο κινητό σου. Σαν τον ασφιχτοκέρι, λέει. Ναι, Αβραάμ, ναι. Ενώ πολύ καλή δουλειά, Αβραάμ. Ευχαριστώ, αφεντικό. Έλα, έλα, θαυμαστείς. Θαυμαστείς. Είμαι στον καρό. Λοιπόν, άμα είναι κατεβαίνω εγώ. Όπα! Αφεντικό, περίμενε. Περιμένω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπρο, θέλεις αυτόγραφο. Μπα. Γιατί εδώ ρε, μπρο, μην ανησυχείς. Δεν ανάγκη, δεν θέλω.
Οκ, ρε μπρο. Να σε καλά. Αρ μπάι. Πού είσαι, ρε μπρο. Αφεντικό, μάλλον δεν έχεις εδώ σε αυτή την πόλη θαυμαστές. Κοιμούνται, κοιμούνται οι φανς. Κοιμούνται, κοιμούνται. Ωραία, βράδυ, πρέπει να σε απολύσω. Να σου τι πω... ήταν το ποτό που μου είχε δώσει το αφεντικό πριν. Ερίδια, ερίδια, έλα λίγο να μιλήσουμε ιδιαίτερο. Μάλιστα, κύριε Σιμπόη. Αβράμ, περίμενε λίγο. Αβράμ, περίμενε. Περιμένω, περιμένω. Τι να λένε τώρα αυτοί για μένα. Κάτι για μένα θα λέει το αφεντικό. Ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Θα τον αυτόσω εγώ. Μην με βλέπετε έτσι, μικρό. Αθώο. Δεν ξέρει μην θα έχει να κάνει. Και που λες, αερίνη ώρα καιρό που κάνει σήμερα ρε μπρο. Και εγώ πιστεύω ότι έχει καλό καιρό. Τώρα το μαγαζί θα ανοίξω. Οπ. Αβραάμ, μέσα το όπλο. Αβραάμ, αγόρι μου, τι το έχεις εξωτώ. Μέσα το όπλο, μας δει καμία μπαταρία και χρειαστεί να το σκοτώσουμε. Πάμε. Όπα, πίσω, Βραμ, είπαμε. Πίσω, Σιμπόη, πίσω. Όπα, Αβραάμ, βγέκα. Επ. Τι κάνεις, Αβραάμ. Φιλάω τα νότα του αφεντικού, θέλω να ψάξω εδώ την περιοχή, άμα είναι κανένας. Καλά ωραία, Αβραάμ. Καλά ωραία, δεν χρειάζεται να το πει. Δεν γίνεται να μας βλέπουν σε κοινή θέα. Δεν θα μαζευτούν όλοι οι fans και να γίνει χαμός. Κυρίως φοβάμαι μαζευτούν οι haters. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Είναι καθαρά το μέρος. Ωραία, ωραία. Αβραάμ, ετοίμασε μου ένα tweet να το στείλεις σε 2-3 λεπτάκια. Τι θες να γράψεις. Να γράφεις ο Σινμπόι. Βρίσκεται στο κεντρικό γκαράζ, ελάτε όλοι οι θαυμαστές του και να γράψουμε με μάσκα. Με μάσκα και αποστάσεις, εντάξει. Έγινε το γκαράζ στην πλατεία, το γκαράζ είναι λίγο για μικρό. Στην πλατεία ισχύει. Η αστυνομία μου κόψε. Όχι, ναι, ναι. Γιατί αερίτη, πήρες φαγητό για μας. Ναι, ναι, τώρα θα σας δώσω. Ωραία. Γιατί, Αβραάμ, άλλη φορά, δύο φορές έχω κάνει τέτοιο meeting και έτσι μικρό meeting. Meet up. Ναι, ναι. Μας meet up, άδεια σου. Και μου κόψανε και τις 2-5 χιλιάρια ευρωμόμπατσι επειδή δεν πήρα άδεια και τα λοιπά. Και δεν είχα μπουστάσει. Άρα θες να γράψω τώρα αφεντικό συνάντηση. Όλοι οι φάνες του Σινμπόη. Απέναντι από το κεντρικό γκαράζ, πλατεία με αποστάσεις και μάσκα. Άγια σου. Έγινε αφεντικό. Αφεντικό, έγραψα το tweet. Ωραία. Hey bro. Γεια σας φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλεις αυτογραφό. Καλησπέρα. Τι αυτογράφε, εσύ ποιος είσαι. Εγώ είναι ο κύριος Σινμπόη. Τι Σινμπόη. Αποστάσεις λίγο από τον κύριο Σινμπόη. Εδώ. Και μασκούλα. Και έχουμε και meetup σε 5 λεπτά στην πλατεία. Απέναντι. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Ποιος είσαι bro. Τι Πάντσο. Τι Πάντσο. Τι Πάντσο. Ξέρεις τι Πάντσο. Τι Πάντσο. Όλοι μη ξέρουν στην πόλη. Εγώ δεν ξέρω ρε μπρο. Δεν σε ξέρουμε. Είμαι μάγκας εγώ. Εγώ μάλλον... Δεν ξέρουμε τους μάγκες μάλλον εμείς. Ναι ρε φίλε. Πάω τώρα να πάρω μπιτσικλέτη. Δεν θες που τώρα να φύγω έτσι. Όχι ρε φίλε. Οκ ρε μπρο, να είσαι καλό. Έλα μου κάνουμε μία βασικά, να σε έχω. Ωραία. Έλα με τη τηλεφόνο. Τι iPhone. Να βάλω κι εγώ μία κανονική. Ωραία. Έλα μας βγάλει ο Αβραάμ. Α, τι παιδάκι. Έλα, κατέβα μία. Πάνω στο μηχανάκι έτσι. Ποιος είναι ο Σιμπόη. Έλα. Μην το βγάλω, βγάλω. Έλα, βγάλε. Ποιος είναι ο Σιμπόη. Ορίστε. Εδώ με τα... Πολύ όμορφη είστε. Κίτρινα μαλλιά, δες φαίνεται ξεκάθαρα είναι. Ωραία, μας ξεχνά το Twitter, ωραία. Πάτρε, ωραία, δεν πειράζει. Πάμε λίγο με το κόκκινο, δεν πειράζει. Είπες στην δικιά μας η πόλη. Παίρνω το κόκκινο, άμα κόψει να κλείσει, εγώ το πληρώσω, εντάξει. Όχι, αφεντικό, έβαζα λίγο στο GPS μία τοποθεσία. Α, κατάλαβα. Λέω κι εγώ πότε είναι ο αερίδης τόσο καλό στην οδήγηση και περιμένει τα κόκκινα. Λοιπόν, αφεντικό, μόλις με ενημέρωσε ο μάνατζερ σου, γνωστός ως Λάκης Γαβαλάς, ότι έχεις ένα απαρτάκι εδώ σε ένα underground club, θα σου δείξω τώρα. Πάμε λίγο εδώ πέρα. Α, ναι, το έχω ξεχάσει να ρίδι αυτό. Ξεκινάς με ένα performance σήμερα εδώ και αύριο το πρωί έχεις στο opening του KFC δεύτερο performance. Αύριο πρωί, πόσο δεν θα μπορώ να ξεκινήσω τώρα αύριο πρωί, να ξέρω να τραγουδάω. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο να πάει μεσημεράκι άμα είναι. Ισχύει, μεσημεράκι θα βολεύει καλύτερα. Πες τον Γαβαλά, πώς λέγεται ο ξεκάθαρο το όνομά του. Ναι, το Λάκη. Α, για το Λάκη.
Να το κάνεις λίγο πιο μετά. Αβραάμ, αγόρι, μα μπορείς, για στείλω λίγο στο λαγκί. Θα το στείλω. Είναι εδώ πέρα ένα κλαμπάκι, πάνε πολύ λιμενεργάτες μετά τη βαρδιά τους. Λοιπόν, έχει και ισχύ εδώ πέρα. Ωραία. Εντάξει. Πολύ εγκληματικότητα βέβαια έχει τα βράδια, οπότε θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Ας πω, πες λίγο τώρα. Αερίδης. Αερίδη και αφεντικό, ακούστε. Έστειλα στο λάκι. Έστειλα στο λάκι. Και είναι κομπλέ για το μεσημεράκι. Θα στείλει και στο αφεντικό του KFC. Μη μυθίσουμε μόνο πολύ ρε παιδιά, γιατί ούτε εγώ θα κάνω τη μια μου ούτε εσείς, εντάξει. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Αύριο το μεσημεράκι του στείλα κατά τις 2 ώρα, καλά ήταν. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, έκανες και μια δουλειά σου. Έγινε, ευχαριστώ αφεντικό. Τι κάνουμε τώρα, Ρίδη. Λίγο ύποπτα μου φαίνονται τα πράγματα. Σήκωσε τα χεράκια σου, Αβραάμ. Σήκωσε τα χεράκια σου. Σήκωσε τα χεράκια σου, Αβραάμ. Ψηλά τα χεράκια σου, Αβραάμ. Αβραάμ, σήκωσε τα χεράκια σου. Γονάτισε, γονάτισε. Βάλ τον πιστόλι μέσα. Μέσα τον πιστόλι. Μέσα τον πιστόλι, Αβραάμ, μούκο μου. Τι έγινε, παιδιά. Γονάτισε. Μόλις μου στείλε ο Λάκης. Νομίζω ότι υπάρχει κανένα μαγαζί εδώ κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Λάκης μου είπε ότι είσαι μαφιόζος του κεράτα. Είχαμε τις υποψίες μας με τον Αερίδη από την πρώτη στιγμή που σε προσλάβαμε ότι μπορεί να είσαι μαφιόζος και ότι ήρθες εδώ πέρα να με σκοτώσεις. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αφεντικό. Και βέβαια αυτό θα έλεγες. Μίλα, κολόσιο κυριτά. Θα πω, κύριε. Άμα δεν μιλήσεις θα σε δολοφονήσω και θα σε πετάξω στη θάλασσα. Με προσβάλλετε με αυτό που λέτε. Μίλα, Αβραάμ, μίλα. Δεν χρειάζεται να το βγάλω, αλλά το έχω κι εγώ ένα. Δεν έχω τίποτα να πω, αφεντικό. Ό,τι έχω πει. Ποιο έβαλε, Αβραάμ, θα σε πετάξουμε έξω στη θάλασσα. Όπα, πού πα, πα να φύγει. Α ρίξει το πόδι, ρε. Σου ρίξει το πόδι, ρε. Χεράκια ψηλά, γονάτι σάρτα. Θα αρχίσω να κόβω δάχτυλα. Μίλα. Ωραία, οι Ιλουμινάτι σε στείλανε. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η Ιλουμινάτι, αφεντικό. Αυτή πήγα να με σκοτώσει. Πρώτο δάχτυλο. Α! Αυτοί που θα με σκοτώσουν είναι. Ποιοι είναι μιλάς και ένας... τον αντίχειρα. Υπάλληλο είμαι που με στείλε η εταιρεία για να φυλάξω εσάς σε αυτή τη βδομάδα που είστε λίγο busy. Ποια εταιρεία, εγώ είμαι η εταιρεία. Security της πόλης εδώ, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εσείς ιδιωτικός φαίνεστε. Γιατί δεν σε έχω ξαναδεί στη δουλειά. Να σου πω, δεν θυμάσαι που το καλοκαίρι ακύρωσα την πιο μεγάλη συναυλία μου που θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Εξαιτίας των ανθρώπων που θέλαμε να σκοτώσουν. Να σου πω την αλήθεια, δεν σε ήξερα εγώ, αφεντικό. Τι? Τώρα σε έμαθα. Δεν ξέρεις καν ποιος είμαι. Αφεντικό. Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Πρέπει να μάθουμε από πού ήρθε αυτός. Όχι ακόμη, το σκοτώσα ακόμη. Μίλα, ρε. Δεν έχω να πω τίποτα. Ό,τι ήταν να πω, σα το είπα. Προσοχή λίγο, τα πόδια μου σβαρνάνε, λερώνουν τα παπούτσια μου. Το έβρισε ξαναπιάσαμε. Άκου να δεις πως έχει το πράγμα. Άκου να δεις πως έχει το πράγμα. I call the shots here, λοιπόν. Άκου να δεις. Καλές βουτιές. Όχι, ρε. Ρε, Αρίδη, έμπρο το κάνουμε. Ότι αφεντικό μας, όσο κάτι πάει να κάνει στο αφεντικό. Τόσο μου φάνηκε ύποπτο στο αφεντικό, δεν ξέρω τι κάνει. Μήπως έχει χαζέψει. Κάτσε να πάμε από εδώ. Όχι, έχει πάει και αστυνομία. Πάμε από εδώ τη σκάλα. Βγάζω όπλο. Αυτός μου φάνηκε πολύ ύποπτο τώρα. Ο κύριος Αερίδης. Κύριε Αερίδη, μου φάνηκε πολύ ύποπτος. Έρχομαι. Θα τη φας πισόπλατα. Πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο τι γίνεται. Πάμε πιο πέρα. Έχει αστυνομία. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, κρατήσα αφεντικό μου όμηρο. Έχει πιάσει το αφεντικό μας. Το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό. Πάλι καλά, είχα τις γατζούλες και έχω λίγο ζωούλα. Πάλι καλά. Πέσανε πυροβολισμοί. Δεν μας έχει δει κανένας. Πάμε λίγο από εδώ. Πάμε λίγο να σκοτώσουμε τον δολοφόνο του αφεντικού μας. Να πλησιάσω από εκεί, να πάω από εδώ. Πάω από πίσω. Θα τους βγω από πίσω. Θα βγω από πίσω. Θα είμαι ο καλύτερος σεκιουριτάς του αφεντικού μου μετά από αυτό που θα γίνει τώρα. Θα τους σώσω τη ζωή. Θα προσπαθήσω να τους σώσω τη ζωή. Πάμε.
Πάμε, 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 πάμε λίγο. Ωραία, πλησιάζω από πίσω, στο πίσω μέρος. Ανέβω στην ταράτσα, δεν θα ανέβω στην ταράτσα για να το... να έχω οπτικό πεδίο καλό και να μην με δούνε. Αρχικά θα πάμε εδώ λίγο. Να δούμε τι παίζει, ρε φίλε. Τι παίζει, πού το έχει το αφεντικό μας. Oh. Δεν έχω καλό οπτικό πεδίο. Ποιος είναι το αφεντικό μου, ποιος είναι ο δολοφόνος. Δεν μπορώ να κάνω μια λάθος κίνηση για να απογοητεύσω το αφεντικό μου. Πόσο μάλλον να το σκοτώσω το αφεντικό μου. Τι σιρήνες είναι αυτές. Όπα. Πάμε από εδώ. Τέλεια, 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 τέλεια. Δεν με βλέπουνε. Το αφεντικό μας που είναι τώρα. Οι αστυνομικοί φεύγουνε ρε. Θα το κάνω τώρα, μα είναι καλύτερη στιγμή. Πες ότι είμαι μαζί στο αφεντικό. Το αφεντικό μου είναι αυτό, το αφεντικό μου. Κύριε συγγνώμη, το αφεντικό μου είναι. Αφεντικό σας είναι. Αβραάμ, εσύ είσαι Αβραάμ. Φέρτε αφεντικό. Παιδιά, ο Αβραάμ είναι ο bodyguard μου. Θα φέρουμε καβ γρήγορα. Είναι μαζί μου, μπήσε το σας παρακαλώ. Αβραάμ, μου είσαι στη ζωή. Αφεντικό. Αυτός ήτανε. Αβραάμ. Ο Αιρίδης με πήρε ληστεία, μα πήρε όμερ και ζήτωσε λίτρα. Ωραία. Κάτι κατάλαβα από την ώρα που με πέταξα στη θάλασσα. Αβραάμ, να είσαι καλά, να σε φιλήσω. Έχουμε καλέσει καυγύρι για τις σφαίρες που φάζεις στο πόδι. Ναι. Έφαγε, Αβραάμ, από μένα εδώ. Έφαγε ένα τέιζερ. Αβραάμ, έλα εδώ. Κύριε, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά ήθελα να σώσω τη ζωή του αφεντικού μου. Καλά έκανε, καλά πρέπει... έκανε. Έκανε τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη πιστεύω. Θα χάνετε 10 χιλιάρικα, ο Αβραάμ το κάνει δωρεάν. Άμα όμως ο κύριος βρέθει νεκρός. Έλα, πείτε του να μην κάνουμε κάτι για αυτό το μισό, πράγμα. Μισό, μισό, κάτσε καλά. Ο Αβραάμ όμως τον έχω πάρει εγώ, έχει 10 στα 10 στο στόχο. Είναι ο καλύτερος bodyguard του κόσμου. Ναι, δεν ξέρω μαζί. Αβραάμ. Νομίζω ότι ήταν στο δεξί του αυτή κοντά κεφάλι και δεν νομίζω να... Μακάρι να ήταν ξόφαλτσα. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι για δικό σας καλό. Εννοείται για δικό μου καλό. Για περίμενες άνθρωποι να πάω λίγο σε αυτό και να ενημερώσει το... Χρειάζομαι και ένα ψυχολόγο, σας παρακαλώ, τι δραματική εμπειρία ήταν αυτή. Κι εγώ αφεντικό τρέμω τώρα μετά από αυτό που έκανα, δεν μπορώ. Αβραάμ, εσύ bodyguard είσαι σκληραργολημένος. Μπορώ να κάτσω λίγο εκεί στο πεζουλάκι. Ναι. Ωραία. Πάμε μαζί, Αβραάμ, πάμε μαζί. Αβραάμ, τι σου ρωτάω, πες μου. Τίποτα αφεντικό, για σένα θα έκανα τα πάντα, αλλά εσύ μάλλον δεν σου γέμιζα το μάτι. Όχι, γιατί μου, ο Αιρίδης θέει, ο Αιρίδης μου λέει ότι αυτός είναι από μαφία, τον έχουν βάλει βαλτό. Ναι, εγώ ήμουν ο καλύτερος bodyguard που είχες ποτέ στη δουλειά σου, πιστεύω. Δεν το ξέρω ρε, Αβραάμ, συγγνώμη ρε, Αβραάμ. Με ψυχολόγο. Τι μου έδωσες αφεντικό? Όχι, δεν είναι μαμά. Δεν είναι μαμά. Αφεντικό, ηρέμησε αφεντικό. Ωραία. Κάτσε μου πεταχθεί κι άλλος. Όχι, δεν είμαστε άλλοι, δεν είμαστε άλλοι. Αυτή είναι, μην ανησύς μπρο, είμαι σίγουρος. Μήπως είναι κάποιος άλλος από τους κυρίους από εκεί. Μαζί με τον αέρο, τον κύριο Αερίδη, το μπράβο σου, μπορεί. Αβραάμ, εσύ δεν πέθανες. Ξέρεις καλό κολλήτε από ό,τι βλέπω. Δεν πέθανα, αφεντικό. Κράτησα την αναπνοή μου μέχρι τη γωνία πέρα. Οπό, και είχα κάτι γαζούλες μικρές. Είχα πάρει από το ΚΑΒ τη κούμποσα πάνω στις πληγές. Μπράβο, Αβραάμ. Ευχαριστώ, αφεντικό. Ευτυχώς δεν μου είδε το... αυτός ο άνθρωπος εκεί που πέρασα στο κενό εκεί ανάμεσα στο περιπολικό. Πέρασα από πίσω. Πέρα. Ναι, ναι. Μάλλον δεν θα κοίταγε εκεί. Έλα, Αβραάμ, Αβραάμ. Αβραάμ, έλα, έλα, έλα. Ήρθε το ΕΚΑ, βάλε προς τα εδώ. Έρχομαι, αφεντικό. Μάλιστα, αφεντικό. Να δει άμα έχει παλμούς.
Νομίζω να έχει ρε παιδιά τώρα που τελειώσα εγώ. Αργεί τόση ώρα, πιστεύω δεν θα έχει. Έχασε πολύ αίμα από την... Αφήστε να ψωφίσει αυτόν, δεν το θέλουμε. Όχι, γιγκαμπίτη, έλεγξε τον. Δεν βλέπω κανέναν. Όχι, πεθαμένος είναι. Ευτυχώς είναι νεκρός. Πεθαμένος. Νεκρός είναι δυστυχώς. Ευτυχώς να λέμε, τι δυστυχώς, ευτυχώς. Γιατί ευτυχώς. Με πήρε όμηρο, Πήγε να ληστέψει το σύμπορ, πήγε να με σκοτωτώσει. Σύμπορ θα έρθει μαζί μας με το αστυνομικό όχημα. Εγώ μπορώ να πηγαίνω. Λοιπόν, να βάλετε μια γαζούλα στον Αβραάμ. Βάλτε και μια γαζούλα. Βάλτε και μια γαζούλα εδώ στον κύριο, γιατί έφαγε πέρα στο πόδι. Εγώ. Αδερφέ. Λέω κάτω στο πόδι. Το αμάξι είναι μαμά. Μια γαζούλα στο πόδι. Δεν ξέρω, εγώ ήμουνα να πούμε στον δρόμο. Λέω τον εγκαβίτια με πάτσε ένα γκαράζ. Λέω ανέβανο σε αυτό. Μα ακούτε εδώ. Ναι, ναι, σας ακούω. Θα έρθετε μαζί μας να σας κόψουμε κάποια προστήματα για να μην γίνουν κάτι άλλο. Γιατί να κόψετε πρόστιμο στον Αβραάμ. Για να μην γίνουν άλλες διαδικασίες, να πάει αυτόφορο στο κελιά και τέτοια. Μα γιατί ωραία, ωραία, θέλω να το γλιτώσω. Δεν πειράζει, αφεντικό, έτσι είναι ο νόμος. Ο νόμος, άμα σκοτώσεις, έτσι είναι δυστυχώς. Μα καλά, τι προστήματα. Ελάτε μαζί μου στο περιπολικό, δεν χρειάζεται να σας βάλω. Έρχομαι, έρχομαι. Αβραάμ, θα καλέσω τον δικηγόρο σου, μην ανησυχείς. Ωραία, κύριε. Θα τραγουδήσετε. Μαμό. Κύριε, ακολουθήστε με εσείς που είσαι ο μπράβος. Και εσείς συνάδελφε, πάρε τον συμπόι να κάνει μια κατάθεση. Μαμό. Πάρε τον κύριο συμπόι να κάνει μια κατάθεση για το τι έγινε ακριβώς. Αφεντικό, κλείσε το μπιτάκι. Εδώ είμαστε... αστυνομικό τμήμα, κύριε. Σε δύσκολη θέση. Ρε παιδιά, αλλά χάρηκα επειδή σώθηκα. Να με βρουν οι κύριοι αστυνομικοί. Ποιον αστυνομικό ακολουθώ εγώ. Λοιπόν, θα πάρω εγώ τον κύριο από εδώ πέρα. Ναι, εγώ θα πάρω τον κύριο εδώ να κάνει μια κατάθεση. Δεν νομίζω να χρειάζεται να σας βάλω σε κελιά. Θα το πάμε... Όχι, όχι, εννοείται, ναι, ναι. Ωραία, δώσε μου μια ταυτότητα, παρακαλώ, κύριε. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, κύριε Κίτσο Παπάζογλου, θα σου κόπουν κάποια προσήματα. Άδεια για το όπλο έχετε. Όχι, κύριε αστυνομικό. Το αφεντικό μου. Παρανόρ δεν έβαλες. Μάλιστα. Τι. Δυστυχώς θα πρέπει να σας κατασχέσουμε το όπλο. Θα μου το δώσετε εσείς ή θα το πάρω εγώ. Το δίνω εγώ. Πού ακριβώς το έχετε, από μέσα το τέτοιο το έχετε. Στο τσεπάκι εδώ που είναι το κόκκινο. Από μέσα. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Έχει μια κρυφή. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Θα σας σκοπούν κάποια προσήματα και για το πλάκι. Ωραία. Επειδή χρειάζεται μια διαπλοφορία για να έχετε το πλάκι πάνω σας. Καταλαβαίνω. Θα σας λέω τα προσήματα που θα σας σκόβω και τη διεμή τους. Ωραία. Μην είναι πολύ τσουχτερά γιατί είμαι και λίγο σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν είναι και πολύ. Ωραία, ωραία. Κατοχή παράνομο, όχι παράνομο όπλο. Μη κατοχή άδειας πληροφορίας. Mm-hmm. $1,000. Να τα πληρώσω τώρα ή στο τέλος. Έχετε μία εβδομάδα να τα πληρώσετε. Και δολοφονία πολίτη. Αυτό άμυνα ήταν όμως. Που είναι κανονικά στα 10 χιλιάρικα. Ναι. 10.000 δολάρια. Αλλά στην περίπτωσή μου ήταν αυτοάμυνα δικιά μου. Είχα δεχτεί και σφαίρες. Δεν ξέρω αν ελαφρυντικό κάτι. Θα σας κοπούνε τα μισά. Ωραία. Αυτά είναι τα προσήματα που θα σου κόψω. Κάτι άλλο δεν πιστεύω να έχω κάνει. Όχι, όχι. Ωραία. Τώρα θα πάρει ο συνάδελφος την κατάθεση από τον κύριο Συνμπόι. Εσάς θα σας βάλουμε και 5 μήνες κοινωνική εργασία. Ωραία. Εγώ πλήρωσα και τα προσήματα τώρα μόλις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όπως καταλάβατε, αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Σώσαμε τη ζωή του αφεντικού μας, του Συνμπόι. Πληρώσαμε το τίμημα. Αφαιρέθηκε ο πλεισμός μας, πληρώσαμε και ένα πρόστιμο 8.000 κάπου σχεδόν. Δεν πειράζει, να είναι καλά το αφεντικό να πληρώνει. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, παιδες. Αφήστε ένα like για να με στηρίξετε άμα θέλετε. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Άντιο.